Πρώτη ημέρα εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, με εξπρες μεταφορά χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά. Όμως ξεκίνησε με τραγικό τρόπο. Δύο κοριτσάκια ενός και δύο ετών πνίγηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Ρο στο Καστελόριζο, όταν έπεσαν από τη βάρκα που μετέφερε πρόσφυγες. Δύο ακόμη πρόσφυγες, μόλις αποβιβάστηκαν στη Λέσβο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξαν. Ο ένας ποδοπατήθηκε και ο άλλος υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Το τελευταίο 24ωρο, περισσότεροι από 870 πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν από τις τουρκικές ακτές στα ελληνικά νησιά. Η επιχείρηση μεταφοράς από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου φιλοξενούνται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα ξημερώματα έφτασε στην Ελευσίνα πλοίο αποτυχίο που μετέφερε 1.169 άτομα. Με λεωφορεία μεταφέρθηκαν σε κέντρα φιλοξενίας στην Ήπειρο. Προφανώς είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και στην καλύτερη συμφωνία να υπάρχει. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός στο πώς θα υλοποιηθεί. Ωστόσο, έχουμε και 400 σήμερα νεοφερμένους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν αυτοί θα τους έχουν καταγράψει και θα φύγουν μέχρι το βράδυ, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ένα ορόσημο συμφωνία είναι από σήμερα το βράδυ και μετά. Δύο ακόμη πλοία με 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες αναχώρησαν από τη Μυτιλίνη και τη Χίο με προορισμό την Καβάλα και την Ελευσίνα. Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξο, διότι οι αποφάσει παίρνονται βιαστικά και εφαρμόζονται βεβαιασμένα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτε. Μην νομίζουν ότι είναι αριθμοί ή οι άνθρωποι που δεν είναι. Ανθρώπινε ψυχέ, ανθρώπινε ζωέ είναι. Τούρκοι παρατηρητέ έχουν ήδη φτάσει στα ελληνικά νησιά, όπω και Έλληνε στι τουρκικέ ακτέ. Από τι 4 Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει η επαναπροώθηση πρόσφυγων και μεταναστών. Η συμφωνία προβλέπει ότι μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Για κάθε Σύριο ο οποίος επιστρέφεται στην Τουρκία, ένα Σύριος θα πρέπει να επανακατασταθεί από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις κλείσουν τα παράνομα περάσματα μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε όσα ευρωπαϊκά κράτη επιθυμούν θα αρχίσουν να παίρνουν πρόσφυγες. Αίσθηση πάντως προκάλεσε η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρούμπλη για το κέντρο φιλοξενίας στα Διαβατά. Στα Διαβατά ο στρατός σε 12 ημέρες έδωσε ένα Χίλτον. Σε 12 ημέρες εξασφάλισε αξιοπρεπέστατες συνθήκες διαβίωσης. Την ώρα που η Ελλάδα ελπίζει σε μείωση των προσφυγικών ροών, οι δουλεύοροι επιλέγουν νέους δρόμους. 1.800 μετανάστες διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες νότια της Σικελίας από την Ιταλική Ακτοφυλακή και τη Frontex. Είχαν ξεκινήσει από τη Βόρεια Αφρική και προέρχονται από τις υποσαχάριες χώρες. Το τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε στις 7 το πρωί στον αυτοκινητόδρομο AP7 στην περιοχή Φρεζινάλ της Καταλωνίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του λεωφορείου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο και στη συνέχεια το βαρύ όχημα ανετράπη. 61 άτομα επέβαιναν στο εκπαιδευτικό πούλμαν, οι περισσότεροι φοιτητές του προγράμματος Εράσμους. Επέστρεφαν στη Βαρκελόνη από τη Βαλένθια, εκεί όπου είχαν παρακολουθήσει τις τελευταίες εκδηλώσεις του φεστιβάλ Las Falas. Τουλάχιστον 13 βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ άλλοι 28 νοσηλεύονται, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Οι περισσότεροι νεαροί σπουδαστές ήταν ηλικίας 22-29 ετών από 16 διαφορετικές εθνικότητες. Η ισπανική εφημερίδα El Mundo έγραψε αρχικά πως υπήρχαν και Έλληνες φοιτητές. Ο Αντένα επικοινώνησε με τις ισπανικές αρχές και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ανάμεσα στα θύματα. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Todo indica con la profesionalidad con la que podemos hablar en estos momentos que es un factor humano el que ha provocado este trágico accidente. Ο οδηγός του λεωφορείου επέζησε και υπευλήθη σε τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες ήταν καθαρές. پدرم در دولت کار میکرد. باز برشنامه فرستاده بود که اگه مثلا طالب برشنامه فرستاده بود که اگه شما رو پیدا کنیم سر پدرم میزنن. باز ما مجبور شدیم که مثلا رای قاچاق بیایم در اینجا. قپایسه زیاد نداشتیم که بخوایم به طور قانونی بیایم اینجا. Η 16χρονη Μπαχάρ από το Αφγανιστάν βίωσε, όπως λέει, τη φρίκη του πολέμου στη χώρα της. در افغانستان زیاد جنگ بود، طالبا بودن، مشکلات بود، هر دقیقه انتحاری میشد. مشکلات زیاد دیدیم، پشت پدرم طالبا بود. برش نامه فرستاده بودن که اگه سنگ پیدا کنیم قبلا
Οι Ταλιμπάν επικήρυξαν τον πατέρα της γιατί δούλευε ως αστυνομικός και η ίδια θα κατέληγε στη σκλαβοπάζαρο της Ανατολής, όπως πολλά ορφανά κορίτσια που πέφτουν στα χέρια των τζιχαντιστών. Το ταξίδι για την Ευρώπη δεν ήταν όμως καθόλου εύκολο. Λίγο πριν φτάσει στη Μυτιλίνη, οι Τούρκοι διακινητές βύθισαν τη βάρκα της και η Μπαχάρα με τα αδέλφια της βρέθηκαν στο νερό. Ας Ιράν το Τουρκία και όμαδιεμ, κοχναμβαρτί βουτ, σαχτί βουτ, δάριο βουτ. Ας Τουρκία το Ιούνον και όμαδιεμ, κεστί μου, κοίγε μπαδί μου και σουρόχ σουτ, ναζί βουτ γάρκ σαβέμ, βοζ, κεστί να τζότα μάτμα να τζότα. Θέλει να φτάσει στη Γερμανία για να συνεχίσει τις σπουδές της μακριά από τον φόβο των Ταλιμπάν και τη φρίκη του πολέμου. Ευχαριστεί τους Έλληνες για όσα έχουν κάνει τόσο για την ίδια όσο και για την οικογένειά της. Η Μπαχάρα είναι ένα από τα εκατοντάδες παιδιά που ζουν στην πύλη Ε2 του Πειραιά. Ζητά από τους Ευρωπαίους να ανοίξουν τα σύνορα για να βρει τη δική της γη της επαγγελίας. Τώρα μου κόβει το επικουρικό και μου αφήνει το τσά και μου αφήνει στις 410 γραμμές. Τι να κάνω και τι να ζήσω και πώς να ζήσω. Εμείς βοηθάμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια, με κανένα χαρτζηλικάκι, κανένα τάλιρο, κανένα δεκάρικο. Σε δυσκολότερη θέση θα βρεθούν οι νέοι συνταξιούχοι μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού, καθώς εκτιμάται ότι οι συντάξεις που θα λάβουν θα είναι μειωμένες τουλάχιστον από 25 έως 35%. Το κενό τώρα αυτό οι σημερινοί συνταξιούχοι αναμένεται να το καλύψουν μέσω της προσωπικής διαφοράς έως το 2018. Αυτό όμως που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ένας ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί με 20 χρόνια ασφάλισης θα πάρει όσα παίρνει σήμερα ένας μέσος συνταξιούχος του ΙΚΑ με 15 χρόνια, δηλαδή γύρω στα 480 με 550 ευρώ ανταποδοτική με εθνική σύνταξη μαζί. Μας φέραν σε ένα σημείο να μην μπορούμε όχι να ζήσουμε, να σκεφτόμαστε και έναν καφέ να πιούμε. Έπαιρνα 1.300 ευρώ, σήμερα παίρνω 910, μου έχουν κάνει μια περικοπή 390 ευρώ. Και το κακό συνεχίζεται. Και με αυτά τα χρήματα συντηρώ τις δύο κόρες μου και τα δύο μου εγγόνια. Που είναι άνεργες. Άνεργες. Και οι δύο άνεργες είναι. Θολό το πει όμως και στο θέμα του επανυπολογισμού των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, αφού θεσμοί και κυβέρνηση δεν τα βρίσκουν. Η κυβέρνηση προτείνει μάλιστα να γίνει στα επόμενα 2 χρόνια, ενώ οι δανειστές επιμένουν για νωρίτερα.